Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω. Πάλι νερό χαίρετε, λέγει ο Απόστολος Παύλος μέσα από τη φυλακή. Διότι ο Απόστολος και όλοι οι Απόστολοι και οι Άγιοι και οι Μάρτυρες και οι Μεγαλομάρτυρες έχεραν ακόμη και στις λήψεις τους. Οι πιστοί γνωρίζουν το μυστικό που δεν γνωρίζει όλος ο άλλος κόσμος. Οι πιστοί γνωρίζουν το μυστικό να χαίρουν ακόμη και στις θλίψεις και γνωρίζουν ότι οι θλίψεις της ζωής εξαργυρώνονται με αιώνια απερίγραπτη χαρά και δόξα. Ουκάξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλωσαν δόξα αποκαλυφθήνε εις ημάς, λέγει ο Μεγάλος Απόστολος. Δεν είναι τίποτε τα παθήματα, οι θλίψεις, τα βάσανα της παρούσης πρόσκαιρης ζωής μπροστά στην αιώνια δόξα την οποία επιφυλάσσει ο Κύριος για όλους όσοι τον πιστεύουν και τον αγαπούν και αγωνίζονται τον καλό αγώνα της πίστεως και της ζωής. Φτάσαμε στην Κυριακή των Βαΐων. Από αύριο ή μάλλον από το βράδυ αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα. Αρχίζουν από το βράδυ οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας που είναι η καρδιά της Εκκλησίας μας. Ό,τι ωραιότερο έδωκε το ανθρώπινο πνεύμα εν συνεργασία με το Πανάγιο Πνεύμα του Θεού σε ευχές και σε ύμνους, σε ιερές ακολουθίες περιλαμβάνεται στη Μεγάλη Εβδομάδα. Οι ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας είναι τα άσματα των ασμάτων, είναι τα άφθαστα αριστουργήματα της εκκλησιαστικής ποιήσεως. Ήρθε ο Θεός να μας δώσει χάρη να αισθανθούμε όλη την κατάνοιξη της Μεγάλης Εβδομάδος. Σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, η Εκκλησία μας εορτάζει τη θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για το θρίαμβο του Χριστού. Θα συνεχίσουμε να ομιλούμε για την ταπείνωση του ελληνικού έθνους. Πιο συγκεκριμένα για τα αίτια της ταπεινώσεως του ελληνικού έθνους προσφάτως με την κρίση στις Βραχονησίδες Ήμια. Κύριε Ζώγα, έχετε το λόγο. Ναι, κύριε Σωτρόπουλο, αλλά προτού να συνεχίσουμε θα ήθελα να ενημερώσω τους αγαπητούς τηλεθεατές ότι σήμερα δεν θα δεχθούμε τηλεφωνήματα. Όπως γνωρίζετε, η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μετά τη λήξη της για μισή ώρα τουλάχιστον δεχόμεθα τηλεφωνήματα. Αλλά υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος και έτσι είμαστε αναγκασμένοι να μην δεχθούμε τηλεφωνήματα. Κύριε Σωτρόπουλε, προτού προχωρήσουμε σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, θα ήθελα να σχολιάσετε μία ανακοίνωση ενός κάποιου αρχαιολόγου ονόματι Γιώ Εζίας, ο οποίος ισχυρίστηκε. Εβραίο. Εδώ έχουμε μια εφημερίδα το Στόχο της 3ης Απριλίου του 1996, ότι λέει ότι είναι Εβραίος, ας πούμε. Τι ισχυρίστηκε? Ισχυρίστηκε ότι βρήκε μία λειψανοθήκη που από έξω είχε τα ονόματα Ιωσήφ, Μαρία και Ιησούς. Και πιθανότατα είπε, λέει, να πρόκειται για τον οικογενειακό τάφο του Ιησού, δηλαδή του Ιησού Χριστού που εμείς έχουμε ως Μεσσία, ως Χριστό, της μητέρας της Μαρίας και του πατέρα εντός εικόνα από νομικιά όπως πατέρα του Ιωσήφ. Και προβλήθηκε μάλιστα αυτή η ανακοίνωση από τηλεοράσεις, εφημερίδες, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, μιλάμε σε παγκόσμια κλίμακα. Οτιδήποτε. Και είναι αξιοπρόσεκτο ότι αυτό συνέβη μία εβδομάδα προτού να εορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Γιατί αν υπάρχει λειψανθήκη και λείψωνα, πάει η Ανάσταση σε περίπατο. Κρεμίστηκε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για αυτό το σοβαρό θέμα? Ότι αυτός ο αρχαιολόγος ισχυρίστηκε. Έδειξε και μια λειψανοθήκη και μέσα. Ότι βρήκε τον τάφο του Ιησού, του Ιωσήφ και της Μαρίας, δεν είπατε? Ναι. Λοιπόν, το ισχυρίστηκε, τα λέει όλα.
ισχυρισμούς έχουν να παρουσιάσουν οι εχθροί της πίστεως. Έβαλαν και ένα πιθανόν. Όχι αλήθειες, πράγματα αποδεδειγμένα. Όχι αλήθειες, ισχυρισμός. Και δεν είναι τυχαίο ότι παραμονές των μεγάλων εορτών της Χριστιανοσύνης, των μεγαλύτερων εορτών κυρίως της Χριστιανοσύνης, κυρίως του Πάσχα, παρουσιάζονται τέτοια πράγματα, σκοπίμως παρουσιάζονται αυτά τα δημοσιεύματα για να δηλητηριάσουν τους χριστιανούς. Να ενσταλάξουν δηλαδή το δηλητήριο της αμφιβολίας. Ναι, το δηλητήριο της κόμπρας. Δεν συνέβη μόνο εφέτος, και άλλες χρονιές, παραμονές μεγάλων εορτών. Ναι, και το αναφέρετε, ή πέρυσι, πρόπερσι, έχω στο αρχείο μου, είχε δημοσιευτεί ότι ο Χριστός, λέει, ήταν σε κατάσταση λιποθυμίας όταν τον κατέβασαν το σώμα του από το Σταυρό. Συνήλθε και μετά, λέει, πήγε στη Λιβύη με ένα κύκλο προσώπου και εκεί πέθανε σε βαθύ γύρα. Πάλι παραμονές Πάσχα, παρακαλώ. Όταν δεν πληρώνει κανείς φόρο και ΦΠΑ, μπορεί να λέει και να γράφει ό,τι θέλει. Μάλιστα τα μέσα της δημοσιότητος, τα οποία κατηγορήσαμε στην προηγουμένη εκπομπή ως μια αιτία της εθνικής ταπεινώσεως, τα μέσα της δημοσιότητος σε αυτό τον δύσμυρο τόπο που λέγεται Ελλάδα είναι πρόθυμα και ολοπρόθυμα να παρουσιάζουν κάθε τι το οποίο υπονομεύει τη χριστιανική πίστη και τη χριστιανική ηθική. Είναι έξις και σύστημα των πολλών δυστυχών δημοσιογράφων, των πολλών λέγω, υπάρχουν και εξαιρέσεις, είναι σύστημα και έξις των πολλών δημοσιογράφων να λαμβάνουν στα θέματα της πίστεως και της ηθικής μάλλον αρνητική θέση. Κύριε Στρατόπουλε, επανειλημμένως από αυτό το σταθμό έχετε προσκαλέσει και προκαλέσει, και εγώ το έχω κάνει σε μερικές περιπτώσεις, αθέους, αιρετικούς, αλλοθρήσκους για διάλογο. Ναι. Ισχύει αυτή η πρόσκληση και πρόκληση όσον αφορά τα τεκμήρια της Αναστάσεως του νεκρού σώματος, ναι, του Κυρίου μας? Προσκαλούμε όπως θέλω να στο εκλάβω οποιονδήποτε ορθολογιστή, άπιστο, άθεο, αχρίστιανο, αντίχριστο, να έρθει εδώ στην τηλετόρα και να διεξαγάγουμε διάλογο. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν το λέμε αυτό επειδή εμείς είμαστε έξυπνοι. Οι Έλληνες γενικώς είναι έξυπνος λαός. Δεν υπάρχουν ανόητοι στην Ελλάδα. Πρέπει να πάσουν από κάποια παθολογική αιτία για να είναι ανόητοι οι Έλληνες. Οι Εβραίοι, είπαμε, και οι Έλληνες είναι οι ευφιέστεροι άνθρωποι. Δεν το λέμε λοιπόν διότι εμείς είμαστε έξυπνοι, εξυπνότεροι από άλλους, αλλά το λέμε διότι η πίστη μας έχει επιχειρήματα, ογκολιθικά θα έλεγα επιχειρήματα, συντριπτικά επιχειρήματα που κάνουν τους απίστους και τους αθέους σκόνη. Επαναλαμβάνομαι, να έρθουν εδώ ορθολογιστοί, άπιστοι, άθεοι που παρουσιάζονται σε μεγάλα καλάλια και λέγουν τις ανοησίες τους, να κάνουμε ένα δημόσιο διάλογο πάνω στα θέματα της πίστεως. Μας ικανοποιεί, κύριε Στρατόπουλε, αυτή η δήλωσή σας. Ως προς τον τάφο που βρήκαν, λένε, βρήκαν τον τάφο του Χριστού, ενθυμούμε τι έλεγαν θεολόγοι στη Γερμανία, άπιστοι θεολόγοι. Άπιστοι θεολόγοι είναι ένα οξύμορο. Σχήμα οξύμορο, μάλιστα. Ένα πολύ οξύ οξύμορο θα έλεγα, άπιστοι θεολόγοι. Τι έλεγαν λοιπόν άπιστοι θεολόγοι στη Γερμανία προετών, και ασφαλώς θα το λένε και άλλοι μέχρι σήμερα, ότι στο μέλλον θα ανακαλύψουν τα λείψανα του Χριστού στην Παλαιστίνη, ότι δηλαδή ο Χριστός δεν αναστήθηκε και κάπου εκεί είναι τα λείψανα στην Παλαιστίνη και θα τα ανακαλύψουν. Όλα αυτά είναι για να προσβάλλουν το δόγμα της Αναστάσεως του Χριστού, επειδή το γεγονός, το θαύμα της Αναστάσεως του Χριστού είναι η αδαμαντίνη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το μεγαλόπρεπο οικοδόμημα του χριστιανισμού. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τα πάντα είναι μάταια.
δεν αξίζει κανείς να ζει. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, συνέφερε ο άνθρωπος να μην είχε γεννηθεί στον κόσμο. Ή αν ο Χριστός αναστήθηκε, τα πάντα είναι μεστά ελπίδων. Η ζωή αποκτά νόημα. Υπάρχει αιώνια προοπτική. Δυνάμεθα να χαίρομαι και να σκυρτούμε από χαρά και αγαλίαση, διότι μας αναμένει μια απερίγραπτη δόξα στην απέραντη αιωνιότητα. Νινί δε Χριστός εγίγερτε απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο, βροντοφωνεί ο Απόστολος Παύλος και βεβαιώνει την πίστη του και τη μαρτυρία του με θαύματα και με το μαρτυριό του. Τώρα ο Χριστός αναστήθηκε και έκαμε αρχή. Θα ακολουθήσει η ένδοξη Ανάσταση όλων των πιστών. Οι μεγάλες ελπίδες μας αναπαύονται μέσα στους τάφους, όπως ο Θεός μας ανέστησε με την παντοδυναμία του από τον τάφο που λέγεται ανυπαρξία, από το μηδέν, και μας έφερε στον κόσμο με όλα τα σωματικά και τα ψυχικά μας χαρίσματα. Έτσι ο παντοδύναμος Θεός θα μας αναστήσει και από τους τάφους. Πάντως οι ποικιλώνυμοι εχθροί, κύριε Σωτρόπουλε, γνωρίζουν ότι ο χριστιανισμός στηρίζεται στη θεότητα του Χριστού μας και στην Ανάστασή του. Γι' αυτό και λυσοδός πολεμούν αυτά τα δύο πράγματα. Κύριε Ζώγα, επισκέφθηκα για μια ημέρα μόνο τους Αγίους Τόπους. Άλλοι ευσεβείς χριστιανοί έχουν επισκεφθεί πάρα πολλές φορές τους Αγίους Τόπους. Είναι πόθος κάθε ευσεβούς χριστιανού να επισκεφθεί την Αγία Γη, όπου πάτησαν τα πόδια του Κυρίου, όπου ο Κύριος έζησε, κήρυξε, θαυματούργησε, σταυρώθηκε, ετάφη, ανέστη. Εγώ για μια ημέρα σε μια εκδρομή από την Κύπρο επισκέφθηκα τα Ιεροσόλυμα και αισθάνθηκα τον συγκλονισμό που δημιουργεί η σκέψη, αλλά και η χάρη που παρακολουθεί τη σκέψη, ότι σε αυτούς τους τόπους ο Χριστός περιπάτησε, έκαμε τα μεγαλύτερα σημεία, σταυρώθηκε για μας, ετάφη και ανέστη. Αισθάνθηκα δε σε ορισμένα προσκυνήματα την ευωδία, την ευωδία που αναδίδει η Θεότης εκεί στο Πρετόριο, στον Πανάγιο Τάφο. Πολλοί πιστοί αισθάνονται ευωδία. Ανέστη, λέει Χριστός, και πλήρωσε τα σύμπαντα ευωδίας. Αλλά ειδικότερο προς τον Πανάγιο Τάφο, τον τάφο του Χριστού, αυτός είναι γνωστός. Και θα αναφέρω ένα θαύμα το οποίο διαπίστωσα εγώ ο ίδιος προσωπικός. Ή αν δεν είχα λόγους να πιστεύω στον Χριστό, στην Ορθοδοξία, δεν θα περιόδευα να κηρύττω δωρεάν το Ευαγγέλιο και να καταδιώκομαι. Θα πήγαινα να γίνω ένας έμπορος ή τουλάχιστον στυλβωτής υποδημάτων. Γιατί δεν υπάρχει πιο άχαρη πράγμα να κηρύττεις ένα πράγμα που δεν το πιστεύεις. Κηρύττω το χριστιανισμό διότι τον πιστεύω, και τον πιστεύω διότι έχω λόγους να τον πιστεύω. Να ένας λόγος. Από τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου, τον γνωστόν και όχι αυτόν που ισχυρίζεται ότι δήθεν ανεκάλυψε ο διάβολο αρχαιολόγος αυτός, από τον Πανάγιο Τάφο εδόθη σαν δώρο σε ένα χριστιανό ένα τεμάχιο λίθο. Όπως λέμε τίμιο ξύλο, τίμιο σταυρός, υπάρχει και τίμιος λίθος. Αυτό το τεμάχιο του λίθου κατά διαστήματα αναδίδει κύματα ευωδίας. Δηλαδή εξακολουθεί μέχρι σήμερα. Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Κύματα ευωδίας. Ανύποπτος άνθρωπος προσκύνησε το κουτάκι που έχει μέσα αυτό, το τίμιο λίθο, και οπισθοχώρησε. Λέει, τι είναι αυτό? Λέει, τι είναι? Τίμιος λίθος είναι, λίθος από τον τάφο. Κύματα, λέει, ευωδίας. Μεθάς πνίγησε από την ευωδία.
Δηλαδή καταθέτετε... Ας έρθουν οι άπιστοι να μας ερμηνεύσουν αυτά τα φαινόμενα. Καταθέτετε πως μια πετρούλα κατά διαστήματα αναδίδει κύματα ευωδίας. Οι άλλοι λίθοι δεν αναδίδουν κύματα ευωδίας, μόνον αυτός, διότι είναι όντως από τον Πανάγιο τάφο του Κυρίου. Και το, επίσης, το θαύμα της, του Αγίου Φωτός κάθε και το κάθε θαύμα Πάσχα. Του Αγίου Φωτός ασφαλώς και το τίμιο ξύλο, ευτύχησα να αποκτήσω ένα ρήνισμα, ένα τεμαχιάκι σαν σκόνη τόσο λίγο που το έχω μέσα στον προσωπικό μου σταυρό. Και εγώ πολλές φορές αισθάνθηκα άρρητη ευωδία, ευωδία να σε πλημμυρίζει, να σε πνίγει. Και άλλοι άνθρωποι ανύποπτοι που βρέθηκαν κοντά μου μου λένε, τι έχεις επάνω σου και ευωδιάζεις. Δύο φορές μάλιστα ευωδίασε την ημέρα της εορτής της προόδου του Τιμίου Σταυρού. Μάλιστα. Άνοιξα το ημερολόγιο να δω, λέω, γιατί ευωδιάζει, τι γιορτή είναι σήμερα. Ήταν εσπερινός της εορτής της προόδου του Τιμίου Σταυρού. Η πίστη μας έχει ατράντακτα και αναρρύθμιτα επιχειρήματα, αλλιώς θα την είχαν διαλύσει οι εχθροί απ' έξω και οι προδότες και οι υποκριτέ από μέσα. Κύριε Σαντρόπουλε, δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε όμως το θέμα των για ποιους λόγους υποστήκαμε την εθνική ταπείνωση στα Ίμια. Μάλιστα. Συντόμως όμως, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι τόσα πολλά. Κύριε Ζώγα, είχαμε θίξει την κατάσταση της νεότητος και είπαμε ότι η κατάσταση της νεότητος δεν είναι ευχάριστη, της ελληνικής νεότητος, και ό,τι είναι ασεβές και ανήθικο στην εποχή μας προκαλεί το Θεό και επιτρέπει ο Θεός εθνική ταπείνωση. Κάτι θέλατε να προσθέσετε πάνω στο να θέμα πούμε της για νεότητος. Το θέμα των ναρκωτικών. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μία μελέτη ότι 28.000 νέοι στην Ελλάδα ηλικίας 14 έως 18 ετών, 28.000 παρακαλώ, κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Είναι ένας μεγάλος αριθμός, για να σκεφτεί κανείς την υπογεννητικότητα που μαστίζει τη χώρα μας. Και αν σκεφτεί ότι αναφέρεται μόνο σε μία σε 5 με έτη, νεότητος 14 έως και 18. 28.000 νέοι. Αλλά το ερώτημα είναι, κ. Σαντρόπουλε, ότι αυτοί οι νέοι γιατί φτάσαν σε αυτό το σημείο να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Γιατί οι λεγόμενοι ταγοί και οδηγοί και πνευματικοί άνθρωποι δεν έδωκαν στην νεότητα ιδανικά και δεν έδωκαν καλά παραδείγματα και έπεσε σε απογοήτευση η νεότης και έγινε αντικείμενο εκμεταλλεύσεως αδιστάκτων ανθρώπων που διακινούν τα ναρκωτικά. Σχετικά με αυτό το θέμα, κύριε Σαντρόπουλε, στο στη Ρωσία, στην πρώην Σοβιετική Ένωση, οι άνθρωποι το είχαν ρίξει όλοι στο ποτό. Γιατί είχαν απελπιστεί από το αθεϊστικό καθεστώς και το είχαν ρίξει στο ποτό. Οι άνθρωποι όταν χάνουν τα ιδανικά, όταν απογοητεύονται, το ρίχνουν στο κρασί, το ρίχνουν σε άλλα ποτά, σε ασωτίες, σαν μια αδιέξοδο. Διέξοδο, αδιέξοδο. Φλιδερή διέξοδο. Θα ήθελα να διαβάσω απλά τους τίτλους από το γνωστό προεδρικό Κοινωνικές Τομές του Συλλόγου Κοινωνική Προσπάθεια. Ένα άρθρο που είχε σαν θέμα τα ναρκωτικά στους νέους. Έγινε μια έκθεση, ένας διαγωνισμός στην οποία έλαβαν μέρος 4.218 παιδιά με θέμα ναρκωτικά, τρόποι καταπολέμησής τους. Και αναφέρουν οι ίδιοι οι νέοι, τώρα έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, τους λόγους που οδηγούν τους νέους στα ναρκωτικά. Πρώτος, λέει, είναι η φυσική τάση των νέων να φανούν προοδευτικοί, παραμερίζοντας ή εναντιόμενες παραδοσιακές δομές και αρχές κοινωνίας. Ίσον βλακεία ο πρώτος λόγος. Συμφωνούμε. Δεύτερον, την αντίδραση και την έλλειψη ικανοποίησης στον τρόπο διαβίωσης στη σύγχρονη ζωή. Ένα είδος φυγής εντός εγώ από την πραγματικότητα. Τρίτον, την αγνώση. Σήμερα δηλαδή οι άνθρωποι έχουν όλα τα αγαθά, αλλά δεν έχουν ευτυχία. Τρίτον, την αγνώση του νέου από το οικογενειακό και το φιλικό περιβάλλον του. Είναι σοβαρός λόγος αυτός που μπορεί να εξοδεθεί ένας νέος στα ναρκωτικά. Και τέταρτον, το μιμητισμό και τη φυσική τάση των νέων να το δοκιμάσουν όλα. Αυτά τα λένε οι ίδιοι νέοι. Και δεν αναφέρει και ένα άλλο λόγο, κύριε. Όχι, δεν αναφέρουν οι νέοι. Είναι οι σπουδαιότεροι λόγοι που προβάλλουν στην έκθεση αυτή. Οι ίδιοι νέοι. Δεν αναφέρουν ένα άλλο λόγο, ότι υπάρχει ο μεγάλος αόρατος εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος. Ο σατανάς, ο διάβολος, που υποδαυλίζει όλα τα πάθη
για να καταστρέψει ο κακούργος τους ανθρώπους. Στη συνέχεια αναφέρουν τους τρόπους καταπολεμήσεως των ναρκωτικών οι ίδιοι νέοι. Πρώτον, ευαισθητοποιημένο σχολείο και το αναλύουν. Δεύτερον, ενημερωμένη οικογένεια. Πώς να συμπαρέσετε με αγάπη στο παιδί κλπ. Τρίτον, ανοιχτή εκκλησία. Εκκλησία να βλέπει ότι υπάρχουν και οι νέοι, τα προβλήματά τους, να εγκύπτει με αγάπη, να τους πλησιάζει, να τους δείχνει τις χαρές της ζωής, τα προβλήματά τους, πώς θα τα ξεπεράσουν και όχι μόνο να τους θυμόμεθα όταν να τους βαπτίσουμε ή όταν να τους παντρέψουμε, να τους θάψουμε, κύριε Στρόπουλε. Για να εισπράξουν. Μάλιστα. Τέταρτο, τιμωρό κράτος. Εδώ ζητούν την παραδειγματική καταδίκη των εμπόρων από τους δικαστές, αλλά και την αυστηρότερη επιβολή ποινών και όχι απλώς με κάποιες ποινές που σε μερικά χρόνια εξέρχονται. Δεν υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται αυστηροί νόμοι. Η αυστηρότης σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η μεγαλύτερη φιλανθρωπία. Ω ελεήμων αυστηρότης. Εάν υπήρχε αυστηρότης και καταδικάζοντας την εσκάτη των ποινών ένας, δύο, τρεις αδίστακτοι και έμποροι της ζωής και του θανάτου, θα γλίτουναν χιλιάδες παιδάκια, θα γλίτουναν χιλιάδες άνθρωποι. Μάλιστα. Για να επαναλάβω κι εγώ, παραλλάσσοντας το λόγο του Καϊάφα, συμφέρει ο λίγος απολέστε υπέρ παντός του έθνος. Συμφωρώ και υπερθυματίζω, κύριε Σουτρόπου. Λοιπόν, συμφέρει να τιμωρηθούν, να καταδικαστούν, να εκτελεστούν ολίγοι για να σωθεί ολόκληρο το έθνος. Μάλιστα. Και στη συνέχεια λέει την ενεργή κοινωνία. Ήταν λόγος του Καϊάφα, αλλά ήταν με έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Κύριε Σουτρόπουλε, πάμε τώρα στα στρατευμένα νέατα μας, αλλά και γενικά στο στρατό, γιατί υπάρχουν και οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί που είναι επαγγελματίες στρατιωτικοί. Έχει ο στρατός, όταν λέμε στρατό, εννοούμε τις και θαλάσσιες και αέρος και ξέρας, έτσι, και τα τρία όπλα. Τα τρία όπλα. Έχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης από πνευματική άποψη, μιλάμε πάντοτε, δεν μιλάμε από στρατική άποψη όσον αφορά τα γεγονότα της νύχτας εκείνης, στην ταπείνωση. Και ποιοι είναι οι λόγοι? Έχει και ο στρατός την ευθύνη του, γιατί ο στρατός αυτό το προορισμό έχει, να υπερασπίζει την πατρίδα. Λοιπόν, ήταν ο στρατός σε θέση εκείνη τη νύχτα της κρίσεως στην Ήμια, λοιπόν, να απαντήσει δια των όπλων στην πρόκληση του εχθρού? Δεν το ξέρω αυτό, κύριε Σωτρόπουλε, αλλά εγώ το θέμα ξέρω είναι κάτι άλλο, ότι ο στρατός για να έχει τη δύναμη του Θεού μαζί, γιατί δεν αρκεί ο ανθρώπινος παράγων, ο στρατός για να συμπολεμεί μαζί του ο Θεός, όπως αναφέρει ο Ψαλμωδός, ο κρατεός εν πολέμης Κύριος, όπως συμπολεμούσε με τον Ιησού του Ναβί και με τον Δαβίδ. Ο Κύριος λέει, κατευθύνε το χέρι μου στη μάχη. Μάλιστα, λέει ο Δαβίδ. Πρέπει ο στρατός να είναι καθαρός. Να είναι καθαρός από τρία πράγματα προπάντων, κύριε Ζώγα και αγαπητοί τηλεθεατέ. Ο στρατός μας, τα παιδιά της Ελλάδος, για να μπορούν να πολεμούν και να θριαμβεύουν όπως θριάβευσαν κατά το παρελθόν, πρέπει να είναι καθαρά από αισχρολογίες και βομολογίες, από βλασφημίες και από ασωτίες, πορνίες. Είναι μάστιγες αυτά. Δυστυχώς ο στρατός μας δεν είναι καθαρός από αυτά τα αμαρτήματα. Πολλοί στρατιώτες συνεχώς εσχρολογούν και βομολογούν και διηγούνται εσχρά κατορθώματα, υπαρκτά και ανύπαρκτα. Επίσης πολλοί στρατιώτες και αξιωματικοί βλαστημούν το Θεό, βλαστημούν τον Χριστό, τον Σταυρωμένο Θεό, τον εκρεγέρτη της Ελλάδος, αυτόν που ανέστησε την πατρίδα από τον τάφο της δουλείας 400 ετών, τον βλασφημούν. Ενώ οι μουσουλμάνοι στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, δεν βλαστημούν ούτε ένας τον Αλλάχ. Ψεύτικος Θεός είναι ο Αλλάχ, δεν τον βλασφημούν, τον σέβονται οι μουσουλμάνοι. Εμείς οι Έλληνες βλαστημούμε το Θεό, βλαστημούμε το Χριστό, το σαρκωμένο και σταυρωμένο και αναστημένο Θεό, βλαστημούμε την Παναγία, τη Μητέρα του Θεού, βλαστημούμε τους Αγίους, βλαστημούμε το Σταυρό δια του οποίου τύχαμε σωτηρίας. Αυτά εξοργίζουν το Θεό και ο Θεός αποσύρει την ευγιά του και επιτρέπει στους εχθρούς να μας ταπεινώνουν. Εάν
εκδοθούν, γίνει διαφώτισης συστηματική, σοβαρή και συστηματική μέσα στο στρατό, και εκδοθούν αυστηρές διαταγές και εφαρμοστούν, θα κοπεί η βομολογία, θα κοπεί η βλασφημία, θα περιοριστεί η ανηθικότης και ο στρατός μας θα υψωθεί, και όταν ο στρατός μας γίνει καθαρός, φιλόχριστος όπως λένε οι ιερείς όταν μνημονεύουν το στρατό κατά τη Θεία Λειτουργία, μερικοί ιερείς έχουν κρίση συνειδήσεως και δεν λένε του φιλοχρήστου ημών στρατού, αλλά λένε του εθνικού ημών στρατού. Όταν γίνει όντως φιλόχριστος ο στρατός μας, τότε ασφαλώς ο Θεός θα στρέψει την εύνοια προς την πατρίδα μας και θα είναι όντως αξιόμαχος πολύ ο στρατός μας και θα συντρίψει τους εχθρούς. Όπως είπατε κύριε Σωτρόπουλε, δυστυχώς τα τέκνα της άγαρη μουσουλμάνη σε αυτόν τον τομέα φαίνονται φρονιμότεροι των τέκνων του φωτός. Έτσι. Δυστυχώς. Ο απλός λαός, κύριε Σωτρόπουλε, εμείς δηλαδή όλοι μας, γιατί μέσα στον απλό λαό ανήκουμε, έχουμε μερίδιο ευθύνης. Έχουμε μερίδιο ευθύνης. Και γιατί το έχουμε? Αν κατακεραυνώσαμε τους άρχοντες, πολιτικούς, στρατιωτικούς ηγέτες, στρατιωτικούς, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες, μάλιστα. Την παιδεία γενικά όλα. Τους γενικώς κατακεραυνοβολήσαμε, θα έλεγα, τους ταγούς και οδηγούς. Αλλά οι ταγοί και οδηγοί από πού βγαίνουν, κύριε Ζώγα? Από τον τοίχο βγαίνουν. Από πάνω έρχονται, από το από τα σύννεφα, ή φυτρώνουν από κάτω από τη γη? Μέσα από το λαό δεν βγαίνουν αυτοί? Με την ψήφο του λαού, εγώ θα πω χωρίς προσδιορισμό. Είναι ένα κομμάτι από το λαό μας οι άρχοντες αυτοί. Σάρξ εκ της σαρκός του λαού. Και οστούν εκ των οστέων μας. Λοιπόν, ό,τι είναι ο λαός είναι και αυτοί. Ο λαός συγκριτικός βέβαια και κατά κανόνα είναι καλύτερος από τους άρχοντες, συγκριτικός όμως στην πραγματικότητα φυσικά, και ο λαός έχει τα αμαρτήματά του και μεγάλο μερίδιο ενοχής, όχι όσο έχουν οι άρχοντες, πάντως αρκετά μεγάλο μερίδιο ενοχής. Μπορείτε να αναφέρετε ορισμένα αμαρτήματα? Να αναφέρω ένα πολύ μεγάλο αμάρτημα. Ο ελληνικός λαός είναι πολύ ιδιωτελής, συμφεροντολόγος, ηλιστικός λαός. Το ατομικό συμφέρον τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει το γενικό καλό, το γενικό συμφέρον. Δεν λέω ότι άμα ευτυχεί γενικώς η πατρίδα, η εκκλησία, τότε θα ευτυχούν και τα άτομα και οι οικογένειες. Όχι. Καθένας ενδιαφέρεται για το ατομικό του συμφέρον. Και γι' αυτό ο λαός κατά τις εκλογές για την ανάδειξη αρχόντων πουλιέται, πουλάει τον εαυτό του, πουλάει την τίμια ψήφο του, την πολύτιμη ψήφο του για ένα ρουσφετάκι που το υπόσχεται ο πολιτικός, ο πολιτευτής. Ψήφισέ με, του λέει, και θα σου κάνω αυτό το ρουσφέτι. Και πολλές φορές δεν του το κάνει και αυτό το ρουσφέτι. Λοιπόν, πουλιέται ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Ένα μεγάλο ποσοστό. Μπορεί. Τι μεγάλο ποσοστό? Ψηφίζει. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ασφαλώς. Στοιχεία. Να παρουσιαστεί ο πιο ελεηνός πολιτικός, εξ όλης και προόλης να είναι, διαλελειμμένος ως άτομο, ως συζυγία, ως οικογένεια. Λοιπόν, άπιστος, άθεος να είναι, αναφανδόν εχθρός της πίστεως, της ηθικής, αντίχριστος να είναι, ή αν υποσχεθεί υλικά πράγματα και δώσει υλικά πράγματα, τον ψηφίζει το μέγιστο μέρος του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Όπως λέμε, κύριε Ζώγα, όπως λέμε την αλήθεια προς τα επάνω, να λέμε και προς τα κάτω. Όπως κατευθύνουμε τον έλεγχο προς τα επάνω, να το κατευθύνουμε και προς το κάτω, στο λαό, και ελέγχοντας το λαό, ελέγχουμε και τους εαυτούς μας. Διότι μέρος του λαού είμαστε. Και αν δεν κάνουμε μια αυτοκριτική και ένα αυτοέλεγχο, να έρθουμε σε συνέστηση των αμαρτημάτων μας, και δεν κάνουμε μια προσπάθεια να διορθωθούμε, ουκέστε δεινόν παύλα. Δεν θα δούμε τέλος στα δεινά της πατρίδος μας. Ο λαός μας πουλιέται για ένα ρουσφέτι. Ο λαός μας έχει κλείσει, θα έλεγα, όλα τα ιδανικά του μέσα σε δυο κουτιά.
Το ένα κουτί είναι το ψυγείο. Τι έχει το ψυγείο? Ότι το περιεχόμενο του ψυγείου. Ναι. Τώρα θα ελαφρυνθεί λίγο το ψυγείο λόγω των τρελών αγελάδων, λόγω των φυματικών χείρων και λόγω επίσης των ορνήθων και των αυγών, τα οποία και αυτά είναι μολυσμένα. Τώρα που το αναφέρατε, γνωρίζω πολλούς οι οποίοι δεν νηστεύουν. Μεγάλη, θα νηστεύσουμε υποχρεωτικώς. Έχουν τώρα 10 μέρες που απέχουν τις βρώσεως κρέατος. Λοιπόν, φοβούμενοι μήπως τυχόν προσβληθούν. Όταν δεν νηστεύουμε προαιρετικά, θεληματικά, διότι το λέει η Γραφή, διότι το λέει η Εκκλησία, έρχονται περιστάσεις που νηστεύουμε υποχρεωτικά και έρχονται οι πόλεμοι που εφαρμόζεται η γενική νηστεία. Το ένα το κουτί μέσα στο οποίο έχει κλείσει τα ιδανικά του τους τελευταίους καιρούς ο ελληνικός λαός είναι το ψυγείο, όπου προσκυνεί επτάκης της ημέρας. Άμα δεν έχει πλήτη, ο Έλληνας δεν έχει τι να κάνει, όρεξη να προσευχηθεί δεν έχει, όρεξη να διαβάσει Γραφή δεν έχει, όρεξη να πάει να επισκεφθεί κανέναν άρρωστο, καλαπλανεμένο, καλαπογοητευμένο, να συζητήσει, δεν έχει. Ανοίγει το ψυγείο, εκείνη το καταφύγιο. Μας απελπίσατε και στο τραγούδι. Προσκυνάει επτάκης της ημέρας, που λέει, είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης. Αυτό είναι το προσκυνητάρι. Και το άλλο είναι το κουτί, η τηλεόραση. Η τηλεόραση. Μα και εμείς στην τηλεόραση είμαστε τώρα, λοιπόν, στην τηλεόραση είμαστε. Ασφαλώς στην τηλεόραση είμαστε και δεν κατακρίνουμε την τηλεόραση σαν επιστημονική εφεύρεση, αυτή καθεαυτή σαν μια καταπληκτική επιστημονική εφεύρεση είναι ένα σπουδαίο πράγμα. Κατακρίνουμε την κακή χρήση της τηλεοράσεως και κατά κανόνα ως επιτοπλίστων γίνεται κακή χρήση της τηλεοράσεως, αφού από την τηλεόραση παρουσιάζονται τα γυμνά, τα αισχρά, τα προκλητικά, λοιπόν η διαφθορά, η διαστροφή, η μαγεία, ο σατανισμός, το έγκλημα. Η τηλεόραση είναι η μεγάλη κακή δασκάλα. Εμείς μιλάμε από την τηλεόραση και προσφέρουμε τέλος πάντων μια ώρα πνευματικής προσφοράς. Κύριε Στρόπουλε, από τον ελληνικό λαό, τι ποσοστό κατά την άποψή σας εκκλησιάζεται τακτικά? Περί τα 2%. 2%? Ναι. Δηλαδή 200.000 περίπου. Σε όλη από τα 10 εκατομμύρια. Ναι. Μας απελπίσατε. Λοιπόν, πολλοί δεν εκκλησιάζονται ούτε το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Κοιμούνται τη νύχτα του Πάσχα και του Χριστουγέννων πολύ σαν τα ζώα. Και αυτοί οι οποίοι εκκλησιάζονται δεν είναι και όλοι και αυτοί συνειδητοί χριστιανοί. Τώρα το Πάσχα, που είναι η πιο μεγάλη εορτή του χριστιανισμού, τι θα συμβεί? Θα σειρεύσουν πολλοί στους ναούς και μόλις ακούσουν τον Χριστός Ανάστη θα στρέψουν τα νότα προς τον Κύριο της δόξης. Αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί τους ανοιχτή, και θα σπεύσουν για τη λοπάδα, θα σπεύσουν για το πιάτο, για τη μαγειρίτσα. Κατ' ουσίαν θρησκεία έχουν τη μαγειρίτσα οι πολλοί. Παπάδες, δεσποτάδες, πατριαρχάδες να κάνουν έκκληση, να παρακαλούν, να λένε σας παρακαλούμε, μείνετε τη νύχτα της Αναστάσεως να ακούστε το πιο μεγαλόπρεπο Ευαγγέλιο, να ακούσετε το πιο χαρμόσυνος ύμνος, να τιμήσετε τον Κύριο στην ημέρα της μεγάλης δόξης της Αναστασιώς του. Δεν τους πείθουν, θα φύγουν. Να τους δέσεις με σχοινιά, λοιπόν θα φύγουν. Ένας καλός δεσπότης, κύριε Ζώγα, να πούμε από κάτι. Τον δαίμονα της γαστριμαργίας, δηλαδή. Να ακούς ένας καλός δεσπότης, μακαρίτης τώρα, σε ιστορική επαρχιακή πόλη, δεν υπέφερε το ότι ο ναός τη νύχτα της Αναστάσεως ήταν κατάπιστος, χιλιάδες, μεγάλος λαός, και μετά έμειναν 50-70% άνθρωποι στο ναό. Διέταξε τους επιτρόπους, προετώνε, να κλειδώσουν τους ναούς. Λέει, του λένε οι επίτροποι, δεν ξέρετε, λέει, σεβασμότατε, λοιπόν είναι λαός, λέει, ατίθασος. Θα δημιουργήσει τεράστια ζητήματα, λέει, δεν θα μπορείτε να λειτουργήσετε. Όχι, λέει, δήλω διαταγή, θα κλειδώσετε, λέει, τις πόρτες, να μην βγει κανείς έξω. Κλείδωσαν οι άνθρωποι, πού να γίνει λειτουργία. Πώς έγινε? Συνοστίζονταν όλοι εκεί κοντά στην πόρτα, έσπρωναν, φώναζαν, ποδοπατούσαν ένας τον άλλον, γόγγιζαν. Λοιπόν, πήγαν μέσα στο ιερό, λένε σεβασμότατε, λέει, γίνεται μεγάλη αναστάτωση πίσω, λέει. Θα σπάσουν τις πόρτες. Όχι, λέει, μην ανοίξετε. Λοιπόν, δεν άνοιξαν. Έσπασαν τις πόρτες. Κομικοτραγικά. Θα γκρεμίσουν και τα τείχη. Γόγγισε ο δεσπότης και είπε μια βαριά φράση, να φύγουν τους, λέει. Δεν θέλω να επαναλάβω τη φράση αυτή, αλλά θέλω, αγαπητοί τηλεθεατές,
όσοι ακούτε και όσοι είστε βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και θέλετε να είστε όχι στο όνομα αλλά και στην πραγματικότητα Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τη νύχτα του Πάσχα να παραμείνετε μέχρι τέλους τους ιερούς ναούς, να ακούσετε το πιο μεγαλόπρωπο Ευαγγέλιο, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος, να ακούσετε τους πιο χαρμόσυνους ύμνους της Εκκλησίας, να ακούσετε τον περίφημο κατηχητικό λόγο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου ή της Ευσεβής και Φιλόθεως, απολαβέτω της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύριος, να κοινωνήσετε τον Κύριο της δόξης και να αισθανθείτε σαν χεροβήμ και σαν σεραφείμ, να πετάξετε στα ύψη. Όποιος φύγει τη νύχτα της Αναστάσεως χωρίς σοβαρό λόγο από τη Θεία Λειτουργία και δεν μείνει μέχρι το τέλος, αυτός μοιάζει με τον Ιούδα, λένε οι πατέρες, ο οποίος έφυγε από το μυστικό δίπλο να πάει να προδώσει τον Κύριο για τα 300 αργύρια. Κύριε Σαντρόπουλε, με αυτά που αναφέρατε σε όλες τις εκπομπές, αποδείξατε ότι όλοι έχουμε ένα σημαντικό μερίδιο. Για το λαό θέλω να πω και κάτι άλλο, κύριε Ζόγα. Αποφάσισε μια μέρα να κινηθείς μέσα στην Αθήνα, από το ένα άκρο μέσα στο άλλο, και βάλε το αυτί σου να ακούς τι συζητούν οι άνθρωποι. Πες μου, υπάρχει περίπτωση να ακούσεις έστω μια πνευματική συζήτηση από τους ανθρώπους? Για πολιτικά, να για πολιτικά. Να μιλάνε για Θεό κανείς, για πολιτικά ναι, για ποδόσφαιρα ναι. Για τις τιμές των προϊόντων. Εδώ γίνονται ποδοσφαιρικοί αγώνες και αναστατώνεται η Αθήνα. Έχω δει να ξεσηκώνονται όταν νικάει μια ομάδα, να ξεσηκώνονται 1 εκατομμύριο Αθηναίοι, 2 εκατομμύρια Αθηναίοι να κατακλείζουν ένα λαλαγμό την Αθήνα. Παύλος Απόστολος να ερχόταν να κηρύξει πάλι στον Άριο Πάγο, θα ξεσηκώνονταν όλη η Αθήνα. Μες. Πεθαίνει ένα διαφθαρμένο πρόσωπο που η ζωή του ήταν σειρά σκανδάλων και ασεβιών απέναντι της Εκκλησίας και του Θεού και το τιμούν σαν να ήταν Θεός και Θεά. Μάλιστα. Μάλιστα. Σαν να ήταν Άγιος και Θαυματουργός. Τι λέω, κανένας Άγιος και Θαυματουργός δεν τιμάται τόσο πολύ. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουμε καταπέσει ως λαός. Έχουμε γίνει γρεκίνοι όπως την εποχή της πτώσεως του Ρωμαίους, που οι Έλληνες λοιπόν να κολακεύσουν τον Έρωνα, τον Στεφάνωνα με 150 στεφάνια. Έτσι έχουμε καταντήσει. Δηλαδή όπως, συγγνώμη, όπως μας λέτε κύριε Σαντρόπουλε, φοβάστε ότι θα έχουμε και άλλες ταπεινώσεις και πόλεμο, όπως μας τα λέτε τουλάχιστον. Μέσα σε ένα λεωφορείο μια μέρα βλαστημούσε επανειλημμένος ο οδηγός, διότι κάποιος πάρκαρε αντικανονικά. 50 ήμασταν μέσα στο λεωφορείο. Κανείς δεν το έκανε παρατήρηση. Βλαστήμησε 1, 2, 3, 4 φορές. Το όνομα του Θεού θα το ακούσεις μόνο σε βλασφημία. Άμα κινηθείς μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και βάλεις αυτή να ακούσεις πνευματικό λόγο, θα ακούσεις το όνομα του Θεού και του Χριστού σε βλασφημία. Λοιπόν, δεν έκανε κανείς παρατήρηση. Δεν το υπέφερα. Λέω οδηγέ, φταίει αυτός που επάρκαρε αντικανονικά και δεν μπορεί να περάσει το λεωφορείο. Αλλά ο Χριστός δεν φταίει τίποτα από το βλάστημά. Οι περισσότεροι ξεσηκώθηκαν μέσα στο λεωφορείο και λένε «Έχει δίκιο ο οδηγός». Τέτοιοι ψευτοχριστιανοί είμαστε. Αν βλαστημούσε τη μάνα του και τον πατέρα του ενός, θα τον σκότωνε, θα τον εκτελούσε. Ανώτερος ο πατέρας του και η μάνα του. Και ο πατέρας του είναι αμαρτωλός και η μάνα του είναι αμαρτωλή. Ο Χριστός και η Παναγία είναι τα αγιότερα πρόσωπα και τα βλαστημάμε καπηλικότατα. Να πω και κάτι άλλο που δείχνει ότι έχουμε καταπέσει ως λαός. 400.000 εκτρώσεις υπολογίζονται ότι γίνονται κάθε χρόνο στη μικρή Ελλάδα. 400.000 εγκλήματα, αφώνει, σκοτώνουμε τα παιδιά. Με τι θα πολεμήσουμε τους Τούρκους? Τούρκοι αυξάνονται και πληθύνονται. Οι Βούλγαροι αυξάνονται και πληθύνονται. Οι Αλβανοί αυξάνονται και πληθύνονται. Εμείς πεθαίνουμε. Αυτοί που κυβερνάνε, εάν πραγματικώς ήθελαν να βοηθήσουν να σωθεί το έδρος, την πρώτη μέρα που ανέλαβαν νέα εξουσία, λοιπόν ο νέος πρωθυπουργός έπρεπε να πει «Καταργούμε τον νόμο που ευνοεί τις εκτρώσεις και δίνουμε κίνητρα στον ελληνικό λαό να φτιάξει παιδιά, τα χρειάζεται η εκκλησία, τα χρειάζεται η πατρίδα». Κύριε Σαντρόπουλε, μας απογοητεύετε με αυτά που λέτε. Δεν απογοητεύω. Είναι η αλήθεια μου. Η εκκλησία μας, η θρησκεία μας, το Ευαγγέλιο είναι γεμάτο ελπίδα. Δεν απογοητεύω. Ασκούμε αυτό τον έλεγχο,
τον αυτοέλεγχο, θα έλεγα, γιατί λαός είμαστε. Λοιπόν, για να έρθουμε σε συνέστηση, να αλλάξουμε μυαλά, να διορθωθούμε, να στρέψει ο Θεός την ευνοιά του προς εμάς, για να σωθεί το έθνος. Εάν όμως συνεχίσουμε έτσι, θα οδηγηθούμε σίγουρα και σε άλλες ταπεινώσεις και σε πόλεμο, όπως τα λέτε. Σίγουρα, όπως είπατε, εάν θα έχουμε μεγαλύτερες ταπεινώσεις, θα έχουμε αιματηρές ταπεινώσεις. Υποστήκαμε 400 χρόνια ταπεινώσεις, δεν βάλαμε μυαλό. Λοιπόν, εάν δεν διορθωθούμε, θα υποστούμε νέα ταπείνωση. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο μεγαλύτερος προφήτης, που προφήτευσε ακόμη και τις επιστημονικές εφευρέσεις και την τηλεόραση την προφήτευσε, και είπε: ο διάβολος θα μπει στα σπίτια σας και τα κερατά του θα είναι στα κεραμίδια. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο οποίος είχε έντονο πατριωτικό αίσθημα, είπε ότι οι αντίχριστοι θα φύγουν, αλλά θα ξανάρθουν. Μην το συνεχίσετε. Κατόπιν θα έρθει η οργή εναντίον τους και θα εξοντωθούν. Αλλά όχι από εμάς. Φαίνεται άλλο θέμα αυτό, το συζητήσουμε άλλοτε. Λοιπόν, θα ξανάρθουν. Οι Τούρκοι θα φύγουν, θα ξανάρθουν. Άκουσα και ο Πορφύριος σύγχρονος Άγιος, με χάρισμα διορατικό, προορατικό, στέναζε και έλεγε: θα έρθουν πάλι οι αντίχριστοι. Κύριε Σωτρόπουλε, μια και το αναφέρετε, το 1990 είχα πάει με τους δύο μεγάλους γιους μου στον Γέροντα τον Παΐσιο Σταγιώρος και κάναμε ένα διάλογο γύρω από ορισμένες προφητείες του μεγάλου προφήτη του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Και στην ερώτησή μου, εάν θα γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος, μου είπε: ναι, θα έχουμε ελληνοτουρκικό πόλεμο. Του λέω: Γέροντα, ποια θα είναι η αιτία του ελληνοτουρκικού πολέμου? Μου είπε ότι η αιτία θα είναι η υφαλοκρηπίδα και τα εξιμήλια. Τα εξαμήλια που λένε, τα εξιμήλια. Τα εξιμήλια. Και στη συνέχεια θέλησαν να. Όχι, θα είναι η αιτία, η υφαλοκρηπίδα και τα εξιμήλια, η αιτία του πολέμου. Μάλιστα. Δηλαδή που εμείς θα θελήσουμε να τα κάνουμε 12 και λοιπά. Μάλιστα. Σε αυτό το πνεύμα. Και όταν ζήτησα να το ερμηνεύσω μέχρι πού θα φτάσουν οι Τούρκοι, μου έδωσε την απάντηση. Την έχουμε δημοσιεύσει στο περιοδικό Σταυρό Στέφου Απριλίου 91. Όποιο θέλει μπορεί να το διαβάσει, να δει πού θα φτάσει κλπ. Δεν θα ήθελα να το πούμε από εδώ. Αλλά μετά, η δεύτερη φάση, αφού περάσουμε την εβδομάδα των παθών σαν έθνος και έρθουμε σε μετάνοια, θα γίνουν τα μεγάλα γεγονότα που έχουν σχέση με την πόλη και τη Μικρά Ασία και την. Αυτό πιστεύω και εγώ ταπεινά που διαβάζω τη γραφή και ακούω πατέρες που έχουν χάρισμα από το Θεό. Αυτό πιστεύω και αυτό το αίσθημα έχω, ότι θα υποστούμε ακόμη μια ταπείνωση σοβαρή. Θα φάμε ένα ράπισμα ακόμη. Για να συνέλθουμε. Και μετά θα έρθει η δόξα της Ελλάδος. Και η καταστροφή των εχθρών της Ελλάδος, των αιωνίων εχθρών της Ελλάδος, των αντιχρίστων τέκνων της Άγαρ, που δεν προσέφεραν τίποτε στον πολιτισμό, παρά βαρβαρότητα. Λοιπόν, ούτε μια σταγόνα αίμα δεν προσέφεραν στους δύο παγκοσμίους πολέμους για την ελευθερία των λαών. Λοιπόν, και είναι τα χαϊδεμένα παιδιά των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Θα έρθει, γιατί υπάρχει Θεός δίκαιος, θα έρθει και η ώρα αυτών και θα πληρώσουν με τόκο και επιτόκιο μαζεμένα όλα τα αμαρτήματά τους, τα εγκλήματά τους, τις βαρβαρότητές τους, τις διαστροφές τους. Λοιπόν, θα εξαφανιστεί αυτό το έθνος. Όχι απλά. Και η Ελλάδα θα επανέλθει στην πόλη των ονείρων της. Θα υποστεί γενοκτονία, όπως αναφέρουν 6 άγιες επίσημες προφητείες, το 1/3 λέει των Τούρκων. Όχι στρατιωτών, των Τούρκων σαν έθνος θα εξοντωθεί βιολογικά. Όχι από εμάς Έλληνες, το χέρι το Ρώσο θα είναι το τιμωρό χέρι, το λένε αρνητό οι προφητείες. Το 1/3 θα γίνουν χριστιανοί Ορθόδοξοι και το 1/3 θα πάει πέρα από την κόκκινη μηλιά. Θα διαμελιστεί δηλαδή αυτό το κράτος της Άγαρ. Ο πατέρας μου που εκοιμήθη προσφάτως είχε πολεμήσει 7 χρόνια και ήταν στην θριαμβευτική προέλαση του ελληνικού στρατού προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, προς την Άγκυρα, Καλεγκρότο και λοιπά, που έγιναν οι μεγάλες μάχες. Αλλά άλλαζε ο στρατός από χαρά ότι προελάβνει και θα φτάσει στην Άγκυρα. Και τι έλεγαν οι Τούρκοι, οι οποίοι και αυτοί ήξεραν τις προφητείες των Αγίων? Τι έλεγαν? Λέει: μη χαίρεστε, προσωρινώς νικάτε τώρα. Τελικώς αυτή τη φορά θα νικήσουμε εμείς οι Τούρκοι, έλεγαν. Την άλλη φορά θα νικήσετε εσείς οι Έλληνες. Τώρα πλησιάζει άλλη φορά. Ή όπως έλεγε ο Γιώργος ο Παΐσιος, η Τουρκία έχει τα κόλληβα στο ζωνάρι. Ναι, ότι αγγίζει ο θάλατός της, η καταστροφή της. Εξόντωσή της. Ο Θεός μεταστρέφει βολάς αρχόντορο, αλλά κύριε Ζώγα, για να είναι μικρότερο το χαστούκι που θα φάμε, εδώ εραπίστη ο Χριστός που δεν έφταιγε. Ράπισμα κατεδέξατο ο Υιός της Παρθένου. Εραπίστη ο Χριστός,
Ράπισμα κατεδέξα το λέω, εν Ιορδάνη ελευθερώσα τον Αδάμ. Εραπίστη ο αθώος. Τι το παράδοξο, αν ραπιστεί το ελληνικό έθνος, το οποίο είναι ένοχο τους τελευταίους καιρούς μεγάλων ανομιών και εγκλημάτων και ασεβιών. Αλλά επειδή αυτό το έθνος έχει μέσα και μια μερίδα εκλεκτού λαού, πιστών ανθρώπων που συγκινούνται από το όνομα του Χριστού και συγκινούνται και από το όνομα της πατρίδος, και επειδή αυτός ο τόπος έδωκε αναρρυθμίτους ήρωες και μάρτυρες και μεγαλομάρτυρες και Αγίους στο Χριστό και Ιεραποστόλους και δόξασε τον Χριστό περισσότερο από όλα τα άλλα έθνη του κόσμου και δέονται από τον ουρανό οι Άγιοι για αυτό το μαρτυρικό τόπο που είναι γεμάτος από μνημεία ευσεβίας, ο Θεός θα κάνει πάλι το θαύματο, και για να γίνει, να είναι μικρότερο το χαστούκι που θα φάμε, μικρότερη η ταπείνωση του έθνους και όσο το δυνατόν πιο απομακρυσμένη, και μεγαλύτερο το θαύμα που θα γίνει υπέρ της πατρίδος μας, χρειάζεται να μετανοήσουμε. Πρώτα να μετανοήσουν οι άρχοντες, οι εκκλησιαστικοί και πολιτικοί. Οι πολιτικοί άρχοντες να αποχωρήσουν από τη μασονία όσοι είναι μασόνοι. Δύο λεπτά έχουμε ακόμη, κύριε Σετρόπουλε. Να εγκαταλείψουν τον αμοραλισμό, τις κλοπές, τις καταχρήσεις, να νοικοκυρέψουν τον τόπο, να καταργήσουν τους αντιχρήστους νόμους, να δώσουν πνευματικές κατευθύνσεις στον τόπο και να σκύψουν κάτω από το πετραχύλι πνευματικών πατέρων και να αξιολογηθούν και αυτοί τα αμαρτήματά τους, που είναι τα μεγαλύτερα όλων των αμαρτημάτων. Το ίδιο ισχύει και για τους αρχιερείς. Ιερείς, προπάντων τους αρχιερείς, ορισμένοι είναι μασόνοι, να φύγουν από τη μασονία, είναι σκανδαλοποιοί, να πάψουν τα σκάνδαλα, λοιπόν να ενεργήσουν μια κάθαρση μέσα στην Εκκλησία και να κηρύξουν νινεβητική μετάνοια στο λαό. Λοιπόν, να σοφρονιστούν, να ηματιστούν και τα μέσα της δημοσιότητας και οι καλλιτέχνες και οι δημοσιογράφοι και ο στρατός μας να γίνει καθαρότερος και χριστιανικότερος και ο λαός μας να γίνει καλύτερος, όλοι να γίνουμε καλύτεροι, καλύτεροι Έλληνες και καλύτεροι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και τότε ο Θεός θα στρέψει πάλι τη λεύνια προς το έθνος μας και θα γίνει το μεγάλο θαύμα. Θα γίνει όπως οι Εβραίοι πήραν την Αγία Πόλη τους, έτσι και εμείς οι Έλληνες, το πιστεύουμε αυτό, θα πάρουμε την Αγία Πόλη μας, τη βασιλεύουσα των πόλων, την πόλη που μαγνήτιζε τις ψυχές επί 11 αιώνες, την Κωνσταντινούπολη, και μέσα στην Αγιά Σοφιά θα συνεχίσουμε τη λειτουργία που διεκόπη και θα ψάλλουμε τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Γέννητο, γέννητο, λέει ο ψαλμοδός, και πάσο λαός ερή γέννητο. Αγαπητοί τηλεθεατέ, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, παρά το γεγονός ότι η εκπομπή είναι ζωντανή. Σήμερα υπάρχει κάποιος λόγος που δεν μπορούμε να δεχθούμε ερωτήσεις. Σε άλλες εκπομπές θα δεχόμεθα ερωτήσεις. Σας χαιρετούμε εν Κυρίω. Ευχόμεθα να αισθανθείτε, να αισθανθούμε όλοι τη μεγάλη κατάληξη της μεγάλης εβδομάδος και να φτάσουμε στην Κυριακή του Πάσχα και να αισθανθούμε όλη τη χαρά και την αγαλίαση της Αναστάσεως και μαζί με τις ψυχές μας να αναστηθεί ολόκληρο το έργο.